Καλησπέρα από το κλειστό των Ελυσίων. Για την D2. Μπονόμπο με drag team. Δύο αντίθετοι. Την διοργάνωση των δύο ομάδων. Πορείες τους εννοώ. Στο 6 ένα γηπεδούκι. Στο 2-5 φιλοξενούμενοι. Άστοχο σουτ για τους φιλοξενούμενους. Το 2-0 θα παραμείνει. Βήματα. Τα είδε ο Ρεφ, το στήριξε. Θα γίνει το λάθος. Θα έχουμε το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Θα το έχουμε. 2-2. Θα παραμείνει 7-31 για το τέλος. Λοιπόν, επαναφορά απ' έξω. Η μπάλα χαμηλά. Το Θωμά. Εκείνος θα γυρίσει. Θα δει το συμπέκτη του. Το ξέρει πάρα πολύ όμορφα. Μας τα κάλασε λίγο στο τελείωμα. Ο Καραλά που ήτανε. Θα το έχουμε βήματα ξεκάθαρα. Δύο από τη γωνία, η μπάλα στο σίδερο. Ο Θεοχάρης δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση.
πάγε πάλι χαμηλά. Θα γυρίσουν πάρα πολύ όμορφα. Στους 3 πόντων. Έξω από τη γραμμή των 6.75. 5-2. Διαχειρός Τσάκλι. Επαναλαμβάνω στο 6 ένα γηπεδούχι. Το 2-5 φιλοξενούμενοι. Έχουμε ραντεβού με μόλις 5 παίκτες. Να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτή τη συνθήκη. Πάρα πολύ όμορφο τελείωμα. Τελικός αποδέκτης ο Χαραλάμπου, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να κάνει το 7-2. Την μπάλα στο σίδερο. Έχουμε νέο καλάθι. Για τους γηπεδούχους, κάναν το 9-4, στους 3 πόντων. Έτσι το Κόλι Ντέβις. Θα μειώσει στους 2, 9-7. Αποτελεί κίνητρο αν μη τι άλλο για τους Drunk. Το αποσυνό παιχνίδι. Κάθε νίκη φυσικά είναι ξεχωριστή, αλλά όταν την κάνεις απέναντι στους πρωτοπόρους του ομίλου την κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Ο Θεοπάρης θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 9-9. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Έχουμε νέο καλάθι. Συνεχιζόμενοι. Θα περάσουν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, 9-11. Μας θα αξοχίσει στην πρώτη βολή, θα μειώσει τον πόντο. Έχει δικαίωμα και για άλλη μία. Θα πάρουν την επιθετικό rebound με πρωταγωνιστή τον Δημοσκάκη, ο οποίος κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για άλλες δύο ελεύθερες βολές. 2:43 για το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού. Μια σοπαλία στο παιχνίδι. Είμαστε στο 11-11.
Saviez-vous? Δεκαέντε κατά να πει το σκορ, δικό μου το λάθος, 10-13 τώρα. Οι φιλεξενούμενοι θα βγάλουν άλλη μια εξαιρετική άμυνα, αλλά θα κάνουν ένα φτηνό λάθος, το οποίο θα, όχι, παρά λίγο να το πληρώσει, δεν το πλήρωσαν. Παραδούλα, συγγνώμη, θα κάνει το φάουλ, σηκώνει υποδικά το χέρι του. Τρία θα παραμείνει. Θα λοιπόν που οι Grand Kings έχουν βάλει δύσκολα τους Bonobo. Για να δούμε αν θα έχει διάρκεια όλο αυτό. Παραλαμβάνω έχουν έρθει μόλις 5 παίκτες. Κοκκινογούλης θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία, δυνατότητα να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά. Το 10-13 θα παραμείνει. Μπονόμπο θα υποπέσουν, είναι σε ένα λάθος. Οι Drunk θα δώσουν ένα γρήγορο τέπος στο παιχνίδι. Ο Θεοχάρης έκανε το λάθος. Οι γηπεδούχοι τους μιμήθηκαν. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Δεν διεκδικεί οι δάφνες ποιότητες η αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Και 41 θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θα μειώσει 11-15. Θα πάρει το επιθετικό, θα στοχίσει, νέο επιθετικό. Στο 0 δεν θα καταφέρουν να ρίξουν τη διαφορά στους 2. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 11-15. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Στους 2, 13, 15. Thank you.
Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Οι Kings θα βγάλουν την άμυνα και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Και ο Χάρης θα πάρει την εξωτερική. Θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με καθαρή άμυνα από τη Λεωρεφ. Νέο καλάθι, αυτή τη φορά από τον Δήμο Σκάκη. Θα φέρει το παιχνίδι σα ίσα, 15-15. Νέο λάθος για τους Kings. Είναι ένα στοίχημα, το είπαμε το πρώτο δεκάλεπτο, να δούμε κατά πόσο θα διατηρηθούν σε αυτόν τον ρυθμό. Σίγουρα θα έχει μεταπτώσεις η απόδοσή τους. Θα πρέπει να διαχειριστούν ενεργειακά το παιχνίδι πάνω απ' όλα. Μπάλα χαμηλά. Δεν θα καταφέρουν κάτι, επιθετικό rebound. Ο Μοσκάκης στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο ελεύθερες βολές. Κάξι 15, έρχεται από την πρώτη. Δεκαεφτά 15, στο συν 2. Προβάδισμα και πάλι. Τελευταία φορά που έρχεται μπροστά του παιδούχη ήταν στο 9-7. Ο Χάρης στη γωνία για 3, μπάλα στο σίδερο από τον έτερο προχάρη τον Κωνσταντίνο. Εδώ τα λένε μεταξύ τους. Από τον Πετρόπουλο έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό. Και στην αντίπερα όφη, ποιος είναι κάτω, τι έγινε ρε παιδιά, συνεννοημένοι είστε? Ο Μιχάλης να δούμε που είναι το πρόβλημα ακριβώς. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Και πάλι στο παιχνίδι μας. Δεκαεφτά-δεκαπέντε. Kings θα στοχίσουν. Το ίδιο θα κάνουν εκεί οι γηπεδούχοι. Αλλά από τα χέρια του Κοκκινογούλου θα περάσει εκτός. Μπάλα στο σίδερο, νέο επιθετικό rebound.
έχουν κάνει θράψη στο συγκεκριμένο κομμάτι της αναμέτρησης οι κυπεντούχοι. Πετύχουν καλά και δύο ποντών από τα 6 μέτρα. Διακυρούς η άμυνα θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα γρήγορο ρυθμό, θα βιαστούν. Θεοχάρης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα στροχίσει. Ο Δημοσχάκης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Η κατοχή και πάλι για τους Kings. Πέντε και 13, 21, 15. Συντια 3, μέσα! Σε 23-18 το παιχνίδι. Μιχάλης. Ο Μιχάλης ουσιαστικά στο τέλος του χρόνου θα πετάξει την μπάλα. Και τώρα πιέσει, θα κάνει το φάουλ. Φιλοξενούμενοι καλούνται να λύσουν. Έστω στην πρώτη. Ο Κωνσταντίνος ο Θεοχάρης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα μειώσει. Μουσική 26-20. Μουσική 3 δευτερόλεπτα. Κατασκηνώσανε στο ζωγραφιστό. Πόντου, κοιτάει το σκριν, θα προτές, θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το αριστερό, εξαιρετική προσπάθεια. Άνοιγε και το τελείωμα, να κάνουμε τόνο, που βάζαμε. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Γιώργο. Εγώ τον Χάρης έκασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι και κάνει ένα βηματάκι πιο μπροστά. Ουσιαστικά όταν σήκωσε το κεφάλι και ήταν ακριβώς κατά τη στεφάνη, κάτι που δεν το ήθελε προφανώς. Θα δεχτεί την πάσα, θα τρέξουν ευδιασμό. Θα το δει στο βίντεο και θα μας πει ο ίδιος. Πολύ όμορφο.
Στη προσπάθεια, δεξί διάδρομο, δεξί χέρι, 28-20, 2 και 3. Νομίζω ότι πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Το παιχνίδι είναι 28-20. Στο σύν 8. Από τη στιγμή που επανέκτησαν το πάτησμα, δεν το έχουν απολέσει. Σταθερά μπροστά. Χάρη στα δοχτές. Πάρα σε πουθενά. Ένα και 30 απομένει, 150 δευτερόλεπτα, 120 δευτερόλεπτα, συγγνώμη. Μαντάρα, τα κάνα 90. Ζήτω συγγνώμη. 1 και 19 πλέον. Σου τριών πόντων. Τσαντάς Αντώνης, ο δράστης. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 11. 31-20. Στεργιόπουλο 31-23 μετά από αυτή την τρίποτη βόμβα έξω από τα 6.75. 20 δευτερόλεπτα, τα 15 για τους τον Όγκο, 10 τώρα, αλλά λίγο το λάθος Σωτηρίου. Και 91 απομένουν. Για να δούμε τι θα σκαρβιστούν οι φιλοξενούμενοι. Το λαβαίνουν να σουτάρουν, είναι το μόνο σίγουρο. Στο συν 8 η υπερδοχή. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλάθι των Kings, γρήγορα 31-25. Για δύο, μπάλα στο σίδερο. Νέα προσπάθεια για δύο, ούτε τώρα, νέο επιθετικό rebound. Καλάθι για τους Μπονόμπο, 35. 25. Ένα μικρό σερί 4-0, η διαφορά και πάλι στους 10.
ώρα θα πάει στις 12. Αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Νέο πλέψιμο. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, αλλαγή κατεύθυνσης. Άκρος μπασκετική κίνηση από τον Γιώργο, τον Μοσκάκη. 39-25. Το σερί συνεχίζεται. 8 η πόδια αναβάλλητη. Όπως ο Δηρίου θα κόψει στα ίσα τον Θεοχάρη. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου ο Δημοσκάκης θα κάνει το 41-25. Πατάνε το πόδι στον Γκάζι. Μπάλα στο σίδερο. Εξαγώνουν στον εφηδιασμό. Θα χάσουν άλλο ένα εύκολο καλάθι. Από την άλλη πλευρά ο Δημοσκάκης το χαβά του. 43-25. Τέλος καλάθι για τους Kings. Διαχειρώσει ο Χάρη. Κωνσταντίνου. Το ένα καλάθι διαδέχεται το άλλο. Οι άμυνες έχουν πάει περίπατο. Ήδη κάτω Kings. Έχουν δεχτεί 14 πόντους σε 4,5 λεπτά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νέο επιθετικό, νέο καλάθι. Αυτή τη φορά από τον Καραλάμπου. Διαφορά στις 20. Καλάθι, 49-27. Νέο καλάθι. 51-29, ένα time out από ποιο ρυθμός. Και 55 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Thank you.
έχει βάλει άλλα γυαλά δύσκολα. Θα χάσει αυτό. Έτσι συμβαίνει στο μπάσκετ, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. 91-29. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Έχουν κάνει τράψη οι παιδούχοι, κυρίως με τον Γιώργο. Θα εξετάσουμε μετά τη στατιστική του. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. 92-29. Έχει προηγηθεί φάουλ. Για τρεις. Ήταν καλό. Ήταν ακριβώς από πίσω. Πάρα πολύ όμορφη φάση παρακολούθησαν εδώ πίσω των Μελισσίων. Δράστης, ο κύριος Παπαλής. Εξαιρετική ασίστ. Όλο το καλάθι αυτή η πάσα ήτανε. Τα συγχαρητήριά μας στο Στάφη. Διαφορά στις 25. Όπως αντί μας θα αφήσει την μπάλα και θα προσθέσει δύο πόντους στο ενεργητικό του. Βλέπουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της προτελευταίας προφής αναμέτρησης. Τον Δημοσιάκη αυτή τη φορά δεν θα τελειώσει τη φάση. Ο Χάρης άστοχος. Πρώτος η γωνία, θα στοχίσει το rebound για τους Kicks από τον Στεργιόπουλο. Baseball πάσα που ζητάει συγγνώμη ο Στάδης ο Γιώργο. Βάσκε και εκεί συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο και ο Χάρης πρέπει να σουτάρει. Θωμάς, κοψιματάρα. Λοιπόν, τέλος του 10 λεπτού, 54-31 το σκορ. Λοιπόν, τελευταία περίοδος ξεκίνησε. Με καλάθι από τον Στεργιόπουλο.
έτρεξε στον αντίπαλο Ραγκέτα, δέχτηκε την μπάλα. Θα βγάλουν και την άμυνα. Θα πάει μέχρι μέσα, Καλάθι. Πολύ όμορφη ενέργεια. Το παιχνίδι πάει σε επιθέσεις σε 4 και 5 δευτερολέπτο. Σίδερο η μπάλα. Να και το θέαμα. Βάσει το rebound, θα πετύχει το καλάθι. Εδώ θα κλέψει και την μπάλα. Ο Δημοσκάκης θα κάνει το φάουλ. Στη δεύτερη. Από Ζωτηρίου θα κάνει 62-37. Αντώνης, συνονόματος, έφερος και στη δεύτερη. Thank you.
και μεγαλώνει. Η Μπονόπο θα πετύχουν την 7η νίκη. Διοργάνωση, ο Καλάτι θα μετρήσει, ήταν εντός χρόνου. Ο Δήμος Κάκης σε άλλο ένα καλάθι. Έχω την εντύπωση ότι διεκδικεί τον τίτλο του MVP. Τεχιόπουλος με ταμπλό, αν δεν είσαι ο Χάρντεν. Όλοι οι υπόλοιποι, όταν ευστοχούν σε τρίποντο και έχουν τη βόρεια του ταμπλό, έχουν και τη βόρεια της τυχής. Δύσκολα κάποιος να φτιάξει ταμπλό. Όταν παίρνει την απόβαση να εκτελέσει έξω τη γραμμή των 6.75. Σιγά σιγά προς το τέλος. Και ο Χάρης θα χάσει το καλάθι σε πρώτο χρόνο. Θα επιμείνει. Και ο Σύρις θεωρημένο νικά. Συντάφουν 44. Άλλο ένα καλάθι για τον Μπονόμπο. 26 πόντους η διαφορά. Μπονόμπο θα πάνε στο 7-1. Οι Kings στο 2-6. Rebound από την Τζαντά. Από εκεί στον Παπασοτηρίου, θα σκορπίσει, θα πάρει το επιθετικό. Μπάλα θα γυρίσει, ο Γιώργος θα την κορυφθεί, θα προσποιηθεί. Θα περιμένει, τελέσει. Και θα στοχίσει.
έβαλε αυτά που έπρεπε, όμως την ώρα που έπρεπε. Τώρα όλα πολύ σημασία έχουν και έστω θα διάσκωσα μόνο για τη στατιστική. Συνεργασία Κιτσαντά Δημοσκάκη. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό, 45 δευτερόλεπτα, 76, 48. Τρία δευτερόλεπτα, τι ακριβώς κάνανε εκεί. Ο Γιώργος θα μπορεί, να μην μπορεί καθόλου. Ένα τραπέζι και δύο καφέδες μόνο δεν είχαν στα χέρια τους. Να κάτσουν να τα πούνε, ήταν πολύ ώρα με στη ρακέτα. Δύο πουλούς για τρεις, θα μπει και αυτό. Μέσα 76-51. Έτσι θα τελειώσει από τη φαινή αναμέτρηση. Πώς ο Γιώργος πάρει την προσπάθεια. Δεν θα συμφωνήσουμε και πάρα πολύ. 76-51. Αποτέλεσμα. Μπονομπό θα πάρουν την 7η νίκη στο πρωτάθλημα, στο 2-6 φιλοξενούμενοι. Από εμάς καλό βράδυ.